Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε. Εσείς μείνετε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο σημερινό μας ένθετο, το έργα «Και λόγοι ανθρώπων», το οποίο επιμελείται ο Γιάννης Νεβεσκιώτης, στην κάμερα όπως κάθε εβδομάδα ο Νεκτάριος Δουγαλής. Μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα, μιας και ασχολείται με τα αποτελέσματα του συνεδρίου της πολιτικής προστασίας που έγινε εδώ στην Κοζάνη με μεγάλη συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 3 με 4. Μείνετε να δείτε το έργα «Και λόγοι ανθρώπων». Μεγάλο ενδιαφέρον. Γεια σας. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο προχωρημένοι είμαστε στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, μετά το μάτι τόλμησα και είπα την άποψή μου, την οποία την ξαναλέω, δημοσίως την είπα, ότι στην Ελλάδα, στο σύστημα πολιτικής προστασίας, υπάρχει ένα τρομερό μειονέκτημα, μια μειονεξία στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τόλμησα να πω και τη φράση, την οποία την ξαναλέω, έως αλλεργία. Γίνεται ένας σεισμός, εκπέμπονται δύο είδη κυμάτων. Τα πρώτα, τα οποία συμβολίζουν με το γράμμα P από την λατινική λέξη primus, διότι είναι τα πρώτα, αυτά φτάνουν πάντοτε πρώτα, για να κατανοήσουμε και πώς υπολογίζουμε τα επίκεντρα των σεισμών, αλλά κυρίως για τεχνολογικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που έχουν αναπτυχθεί στα θέματα των σεισμών και καλό είναι να έχουμε μια βασική γνώση για αυτό το θέμα. Στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, συνεχίζοντας την πολύτιμη δράση του Safe Greece και με αφορμή την υλοποίηση από την περιφέρεια Βυτικής Μακεδονίας του Εθνικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, έλαβε χώρα στην Κοζάνη το 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας Safe Kozani 2018. Σημαντικοί εκπρόσωποι της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, των φορέων της αυτοδιοίκησης και του εθελοντισμού έδωσαν δυναμικό παρόν στις κατάμεστες αίθουσες του συνεδρίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα πεδία των φυσικών καταστροφών, των ανθρωπογενών καταστροφών, η ασφάλεια, η καινοτομία, η διαχείριση κρίσεων, η εκπαίδευση, καθώς και μεταξύ άλλων η συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στις διακρατικές συνεργασίες, καθώς και στις νέες μεθόδους μελέτης και πρόληψης καταστροφής.
Στο συνέδριο έλαβαν χώρα περισσότερες από 130 παρουσιάσεις, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου άφησαν μια πλούσια παρακαταθήκη στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φορείς, καθώς και στις ομάδες των εθελοντών και των πολιτών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα επόμενα 100 χρόνια το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του ακραία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζητούμενο πλέον είναι πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιληφθεί και η κεντρική διοίκηση τη σημασία του συνεδρίου και να το υποστηρίξει ανάλογα. Κύριε Καρυπίδου, σας καλωσορίζουμε στο τηλεοπτικό μας ένθετο. Είστε ενδεταλμένη σύμβουλος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζοντας ένα πολύ σημαντικό έργο της σημερινής Περιφερειακής Αρχής στα θέματα πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια του οποίου εντάσσεται και το Safe Kozani 2018, το Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έλαβε χώρα στην Κοζάνη και το οποίο μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και πολύ χρήσιμα επιστημονικά και όχι μόνο συμπεράσματα. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την εμπειρία και για το πού οδήγησε τελικά και πού σας καθοδηγεί πλέον στον δικό σας τομέα. Βεβαίως. Να καλησπερίσω καταρχάς τους τηλεθεατές σας, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όντως, είχαμε το 5ο συνέδριο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Διεθνές Safe Kozani 2008. Μετά από προσπάθεια του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη, καταφέραμε και το πήραμε στη Δυτική Μακεδονία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Έγινε στο ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Θέλαμε να παντρέψουμε όλους τους επιστημονικούς φορείς που είχαμε τις επιστημονικές κοινότητες της περιοχής. Γι' αυτό και εμπλέξαμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΗ και την Ακαδημία Πυροσβεστικής. Η επιστημονική κοινότητα έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είχαμε 150 συμμετοχές γενικότερα, ήταν και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Είχαμε δηλαδή από Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Ταϊβάν. Και νομίζω ότι όλοι μείναν πολύ ευχαριστημένοι και από ό,τι αποκομίσαμε κι εμείς, από τα σχόλια και τις εντυπώσεις τους, ήταν από τα συνέδρια που είχαν τον περισσότερο κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Φέρατε την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και φαντάζομαι ότι και στο κομμάτι των συνεργασιών που έχετε με τον στρατό, με την αστυνομία, με την πυροσβεστική, προέκυψαν κάποια καινούργια δεδομένα, τα οποία βέβαια αυτή την περίοδο καταγράφονται για να αξιοποιηθούν επιστημονικώς. Κάποια πρώτα συμπεράσματα μπορούμε να έχουμε από την εμπειρία που είχατε από την παρακολούθηση του συνεδρίου. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι οι παρουσιάσεις ήταν πολύ μικρές, οι εργασίες παραδόθηκαν. Σε αυτή την περίοδο είμαστε στη συλλογή όλων των εργασιών και μπορούμε να πούμε ότι αρχές του έτους θα έχουμε καταγράψει τα πάντα και θα βγάλουμε τα πρακτικά όλου του συνεδρίου και εκεί θα φανεί ακριβώς η δουλειά που κάναμε. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην περιοχή μας. Η Κοζάνη δοκιμάστηκε από έναν πολύ δυνατό σεισμό το 1995 και γενικότερα ακούσαμε και κάποιες δυσίωνες προβλέψεις που αφορούν στα επόμενα 100 χρόνια και στον παγκόσμιο πληθυσμό που το 70% του θα κληθεί κάποια στιγμή στη ζωή του να αντιμετωπίσει μια ακραία κατάσταση. Πόσο έτοιμη και πόσο οριμότερη βγαίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας μετά από αυτό το συνέδριο και μετά από το πλούσιο έργο που έχει διατελεστεί ως τώρα? Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας τύχουν τέτοια ακραία φαινόμενα. Εστιάζουμε πάντα στην πρόληψη εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ως Περιφερειακή Αρχή. Γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Συνεχώς υπάρχει ενημέρωση με όλους τους επιστημονικούς φορείς. Αρκεί να σας πω ότι στο συνέδριο είχαμε και την εκπαίδευση, να το πούμε, ένα σεμινάριο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι καθηγητές μας και οι δάσκαλοί μας ενημερώθηκαν από τον κύριο Λέκα και πάνω σε αυτά τα κομμάτια και κυρίως στους σεισμούς. Επίσης να αναφέρουμε ότι είχαμε και τον προσωμιωτή της πυροσβεστικής από την Αθήνα, ο οποίος ήρθε όπου εκπαιδεύτηκαν οι δικοί μας πυροσβέστες της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά πέρα από αυτό το επισκέφτηκε και πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, πολίτες και είδαν πώς γίνεται μια εκπαίδευση, εν πάση περιπτώσει, και τι πρέπει να κάνουμε, τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν σε έναν ενδεχόμενο σεισμό, μια φωτιά.
Οπότε όλα αυτά μαζί, αφού τα συγκεντρώσουμε, θα βγουν εννοείται στους πολίτες, θα ενημερωθούν τα σχολεία μας, ο πολίτης με διάφορα φυλάδια και ενημερώσεις σε σποτάκια ή κατά τόπους όπου χρειαστεί σε φορείς. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Αλλά αυτό, σας ξαναλέω, δεν μας εφησυχάζει. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι νέες τεχνολογίες αναμφισβήτητα αποτελούν ισχυρά εργαλεία στο έργο της πολιτικής προστασίας. Στον τομέα της επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών, συζητήθηκε το θέμα της διάδοσης της πληροφορίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, η ψυχολογική υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν τα ΜΜΕ στους πληγέντες, καθώς και η σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις κρίσης, η επικοινωνία πρέπει να ξεκινά άμεσα και μάλιστα με σαφή και ειλικρινή τρόπο. Σίγουρα, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτό το δύσκολο έργο της ενημέρωσης κάτω από συνθήκες πίεσης και έντασης, πρέπει να έχουν αναπτύξει με σωστή εκπαίδευση απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των περιστάσεων. Υπάρχει συνεχής επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό, με σκοπό ακριβώς τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών τεχνικών και των πρακτικών. Στα ΜΜΕ εμπλέκεται και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις μέρες μας. Ένα όφελος από τη χρήση τους είναι η γρήγορη και ανέξοδη μαζική διανομή πληροφοριών, όπως ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, χάρη στα social media και τις λειτουργίες τους, μπορούμε να συγκεντρώσουμε μαρτυρίες, φωτογραφικό υλικό, εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το τόπο του συμβάντος και δύναται να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των πολιτών μέσω μηνυμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τα ΜΜΕ λοιπόν, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να παίξουν υποστηρικτικό ρόλο στα υφιστάμενα επιχειρηματικά κέντρα και τα θεσμικά συντονιστικά συλλογικά όργανα πολιτικής προστασίας.